ragazzo, non ho ragazzo. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα φανταστικό The Blogger. Εγώ είμαι μπουκωμένη, αλλά nobody cares, γιατί εδώ σας έχω τους πιο σημαντικούς άντρες της χρονιάς. Ξεκινάμε. Τα Τράπεζα Κύπρου Man of the Year Awards 2017 πραγματοποιήθηκαν στο Royal Hall στη Λευκοσία και φυσικά όλοι οι σημαντικοί άντρες της χρονιάς ήταν εκεί, αλλά όχι μόνο, γιατί είχαμε και καταπληκτικές εμφανίσεις. Αλλά ας σχολιάσουμε πρώτα τους νικητές. Πάμε να τους δούμε. Man of the Year αναδείχθηκαν οι τέσσερις ιδρυτές της Avo Carrot, οι οποίοι πήραν το βραβείο τους από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, νικητές αναδείχθηκαν ο κύριος Τάκης Χατζηδημητρίου στην κατηγορία Πολιτισμός, Δόκτωρ Μάριος Κυριαζής στην κατηγορία Επιστήμοντας, ο κύριος Γιώργος Θεοδότου στην κατηγορία Επιχειρηματίας. Τιμητικό βραβείο κοινωνικής προσφοράς απονεμήθηκε στον Κώστα Σημεωνίδη, ενώ ο Γιώργος Στήρης παρέλαβε το βραβείο του άνδρα που μας ενέπνευσε. Ο Μαργαρίτης Χινάς πήρε το βραβείο Έλληνας της Χρονιάς. Το βραβείο του Αθλητή της Χρονιάς πήρε ο Πιέρο Σωτηρίου, ενώ ο Καλλιτέχνης της Χρονιάς φυσικά ο Γιώργος Θεοφάνους. Μουσικά την όμορφη βραδιά έντυσαν ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Γιώργος Χατζηδάσιος, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο που έδωσε το παρόν. Και τι νομίζετε, ότι είχαμε μόνο άντρες? Είχαμε και γυναίκες, οι οποίες πέρασαν από το κόκκινο χαλί και πραγματικά ήταν εντυπωσιακές. Καλύτερες από κάθε άλλη χρονιά, θα τολμήσω να πω. Πάμε λοιπόν στην Ινό Αναστασιάδη Μισηρλή, η οποία επέλεξε ένα power shoot που το συνδύασε πάρα πολύ ωραία με μια νεκλιζέ μπλούζα. Συνεχίζουμε με τη Ραμόνα Φίλιπ, η οποία ήταν εντυπωσιακή και το ζούσε κιόλας στο κόκκινο χαλί, έμαθα, με τα λιζέ jumpsuit δικής της δημιουργίας, εννοείται, και φανταστικές γόβες. Ειρήνη Χριστοφόρου που φορούσε ένα φόρεμα στην πιο hot τάση της άνοιξης που δεν είναι άλλο από το φούξια και παπούτσια Stuart Richman. Μελίνα Φίσα, αγαπημένη μου, floral pyjama suit, φανταστικό, έτσι σε κάτι πιο κινέζικο θυμίζει. Και Μαρία Κορδιά που επέλεξε μία μάξι δημιουργία του σχεδιαστή Ανδρέα Ζανετίδη. Αυτό ήταν το Blogger για σήμερα, τελειώσαμε, αλλά σας υπόσχομαι ότι επιστρέφω πάρα πολύ δυναμικά με ένα νέο επεισόδιο πάρα πολύ σύντομα. Πολλά πολλά φιλιά!